Ναζαρινή τέχνη, εκκλησία των ταξιαρχών στο πεδίο του Άρεως. Είναι μια μικρή εκκλησία η οποία είναι διακοσμημένη μέσα με τη λεγόμενη Ναζαρινή τέχνη, η οποία ολοκληρώθηκε στη Ρώμη γύρω στο 1810 από Γερμανούς και Ιταλούς καλλιτέχνες οι οποίοι θέλαν να ξεφύγουν από το πομπόδες και πληθωρικό μπαρόκ, αλλά η κατάληξη ήταν στο να καταλήξουν σε μια φωτογραφική τέχνη και παράλληλα την ίδια εποχή υπήρχε και ο κλασικισμός και ο ρομαντισμός. Δεν είναι ίδια, μοιάζουν πάρα πολύ. Βλέπω μια ωραιότατη βαϊφόρος, ο Ιησούς μπαίνει στα Ιεροσόλυμα με στο γαϊδουράκι. Η τέχνη είναι η Ναζαρινή, 1810 ολοκληρώθηκε στη Ρώμη και την αγκάλιασε η Καθολική Εκκλησία και με την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους 1830 ήταν η τέχνη που ακολούθησε η Ελλάδα και όσες εκκλησίες γίνανε, ζωγραφίστηκαν με αυτή την τεχνική. Ταξιάρχες πεδίων του Άρεως, μια ωραιότατη ανάσταση της Ναζαρενής τέχνης. Μοιάζει πολύ και με τον νεοκλασικισμό. Είναι χάρμα οφθαλμών, μεγάλη Παρασκευή είναι σήμερα που πήγα, ο Επιτάφιος. Μια βάπτιση, Ναζαρενή τέχνη. Εδώ είναι το δείπνο που ο Χριστός θεραπεύει. Και είναι η Ναζαρινή τέχνη που, όπως είπα, ολοκληρώθηκε στη Ρώμη. Φωτογραφική τέχνη πάρα πολύ όμορφη και επικράτησε στην Ελλάδα από την απελευθέρωση και μετά. Μια ωραιότατη τοιχογραφία στην οροφή. Έχει την ψευδέστηση της προοπτικής. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα που στέφουνε την Θεοτόκο ως Βασίλισσα των Ουρανών. Ο Άγγελος με τον Κρίνο. Αυτό πιο πολύ θυμίζει και τον Τιέπολο, τα εισόδια της Θεοτόκου, αυτός ο πίνακας μοιάζει και με τις 10 Παρθένους. Η Ναζαρινή τέχνη 1810, αλλά αυτές οι τοιχογραφίες μπορεί να έχουν γίνει και 1890 και 1910. Μετράει το ύφος που ακολουθήθηκε μέχρι και το 1935. Ψευδέστηση της οροφής, μια ανάληψη. Και ενώ είναι επίπεδο, δείχνει την ψευδέστηση που καταφέρανε οι ζωγράφοι και το φτιάξανε γύρω στο 1910. Ένας ωραιότατος πίνακας, είναι μουσαμάς γιατί το έπιασε, είναι ο νυπτήρας. Ο Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών σε αυτό το θαυμάσιο πίνακα. Και ολόκληρη η εκκλησία είναι ένα έργο τέχνης, διότι σήμερα όπου χρειάζεται συντήρηση, ούτε τη συντήρηση δεν μπορούν να πετύχουν οι καινούργιοι ζωγράφοι και οι συντηρητές. Ολόκληρη εκκλησία των ταξιαρχών στο πεδίο του Άρεως, είναι απλή εκκλησία, δεν έχει τρούλους, δεν έχει τίποτα, αλλά είναι όμορφη. Και πάλι εδώ ο νυπτήρας των μαθητών, Ναζαρινή τέχνη. Φαίνεται εδώ η εκκλησία και μια ωραιότατη μεταμόρφωση, ο Χριστός εν μέσω του Ηλία και του προφήτη του Μωυσή και οι τρεις μαθητές Ιάκωβος, Ιωάννης, μεταμόρφωση του Σωτήρος, Ναζαρινή τέχνη, πάρα πολύ όμορφη τοιχογραφία, τα εισόδια της Θεοτόκου σε αυτόν τον πίνακα, στην ίδια εκκλησία, ταξιάρχες στο πεδίο του Άρεως και είναι ένα θαύμα της τέχνης αυτή η εκκλησία. Εδώ είναι η δόξα της Θεοτόκου στον ουρανό, στην οροφή επάνω, καθώς ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα στέφει την Θεοτόκου και πάλι βλέπουμε τον Χριστό σε μια δραστηριότητά του στην επιγής ζωή του. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το σκηνικό, αλλά είναι ένας θαυμάσιος πίνακας, είναι μουσαμάς. Και εδώ είμαστε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου επί της Ασκληπίου, πάλι στην Κυψέλη. Και εδώ είναι η Ναζαρινή τέχνη, ο Απόστολος Παύλος διδάσκει στην Αθήνα, ο Ιησούς δωδεκαετήσεις των ναών διδάσκει τους αρχιερείς, εκκλησία του Αγίου Νικολάου επί της Ασκληπίου, Κυψέλη είναι και εδώ, μια ωραιότατη ανάσταση. Και όπως είπα, όσες εκκλησίες χτίστηκαν από το 1830 έως και το 1930, όλες έχουν την τέχνη τη Ναζαρινή, φωτογραφική τέχνη. Η Πλατιτέρα των Ουρανών, Άγιος Νικόλαος επί της Ασκληπιού Κυψέλη, είναι Μεγάλη Παρασκευή ο Επιτάφιος, τον οποίο τον βλέπουμε στην εκκλησία. Και εδώ είναι στο Ψηρή ο Άγιος Δημήτριος στο Ψηρή, Ναζαρινή τέχνη, ένας μεγάλος πίνακας και είναι ο Ιησούς με τα παιδιά.
Και πάλι βλέπουμε από την Εκκλησία των Ταξιαρχών αυτόν τον ωραιότατο Χριστό, ο οποίος θα έρθει στη Δευτέρα Παρουσία και σαλπίζουν οι άγγελοι και ο ουρανός θα τυλιχθεί σαν χαρτί, ναζαρινή τέχνη. Ωραία τοιχογραφία του Αγίου Νικολάου επί της Ασκληπιού, Ιωάννης ο Πρόδρομος διδάσκει τους μαθητές, ο Απόστολος Παύλος από τον Άγιο Νικόλαο στην Αθήνα κατά τις πράξεις των Αποστόλων και πάλι αυτή η ωραία και μεγάλη τοιχογραφία που βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο του Ψηρή στο μοναστηράκι. Ο τρούλος της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου Ψηρή είναι ναζαρινό ύφος ολόκληρη η εκκλησία. Είναι μεγάλη Παρασκευή και εδώ. Το τέμπλο είναι και αυτό του ίδιου ρυθμού, νεοκλασικό επιτάφιο, νεοκλασικό το τέμπλο με τις εικόνες, αλλά οι τυπογραφίες είναι το ναζαρινό ύφος το οποίο επινοήθηκε στη Ρώμη στην αδελφότητα του Αγίου Λουκά. Ο Ιησούς και τα παιδιά, θαυμάσιος και μεγάλος πίνακας, ο οποίος βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Ψηρή, στο μοναστηράκι. Ωραία και μεγάλη σύνθεση, αλλά η εκκλησία θέλει συντήρηση και πολύ φοβάμαι ποιοι θα συντηρήσουν αυτό το μεγάλο και θαυμάσιο έργο. Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, η παλιά εκκλησία, και εδώ το ενδιαφέρον μας είναι ότι η εκκλησία έχει γίνει στην νεοκλασική εποχή και έχει τοιχογραφίες στο ναζαρινό ύφος, ολόκληρη η οροφή της εκκλησίας είναι καμαροσκέπαστος, η εκκλησία δεν έχει τρούλο και μέσα σε οειδή πλαίσια είναι οι Απόστολοι και διάφορες σκηνές από τη διδασκαλία της εκκλησίας. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι είναι η λεγόμενη ναζαρινή τέχνη, ο ορισμός της ναζαρινής τέχνης είναι το φωτογραφικό. Βλέπουμε μια ωραία Θεοτόκο, ο Χριστός ευλογών και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, φωτογραφική τέχνη που θέλουν να ξεφύγουν από το πληθωρικό και πομπόδες μπαρόκ, αλλά η κατάληξη ήταν στο να γίνει φωτογραφική τέχνη. Ολόκληρη εκκλησία, η παλιά εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα με τους Αποστόλους, εδώ φαίνονται ωραίοι κρυστάλλινοι πολυέλαιοι, μαρμάρινες κολόνες με κορινθιακά και ονόκρανα και ωραίοι κρυστάλλινοι πολυέλαιοι. Ολόκληρη η εκκλησία είναι μια ομορφιά, ένα έργο τέχνης που σήμερα δεν γίνονται διότι τα κάνουν όλα βυζαντινά. Και ναζαρινή τέχνη η οποία ολοκληρώθηκε στη Ρώμη το 1810 και την αγκάλιασε η Καθολική Εκκλησία και ήταν και η τέχνη που ακολούθησε η απελευθερωμένη καινούργια Ελλάδα. Μια πλατιτέρα των ουρανών στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Κυψέλη, μικρή εκκλησία. Το τέμπλο έχει βυζαντινές εικόνες, Μεγάλη Παρασκευή, ο επιτάφιος της εκκλησίας, μικρή εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Κυψέλη, με μια ωραιότατη πλατιτέρα των ουρανών, ρωσική εκκλησία, εκκλησία 12ου αιώνα, ο επιτάφιος. Αλλά οι τοιχογραφίες της εκκλησίας είναι της ναζαρενής τέχνης, διότι οι εκκλησίες μετά την απελευθέρωση, όπου ήταν εφθαρμένες, τις κάνανε σε ναζαρινό ύφος. Και εδώ πάλι βλέπουμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη, η οποία έχει βυζαντινές τοιχογραφίες μέσα, αλλά οι πρώτες εικόνες της εκκλησίας, οι εικόνες του τέμπλεου, η πλατιτέρα των ουρανών ακολουθούν το ναζαρινό ύφος και όπως όλες οι εκκλησίες όταν χτίστηκαν μετά την απελευθέρωση. Και μετά, όταν καταργήθηκε το ναζαρινό ύφος από τον Φώτο Κόντογλου και τους άλλους, ζωγραφίζουν βυζαντινά. Ολόκληρο το τέμπλο της εκκλησίας είναι νεοκλασικό, με τις εικόνες του τέμπλου που είναι σε ναζαρινό ύφος. Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης της Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας, ένα γοτθικό ωραιότατο καιροπύγιο το οποίο υπάρχει στην εκκλησία. Η εκκλησία είναι νεοκλασική και έχει, οι τοιχογραφίες είναι στο ναζαρινό ύφος, ωραιότατος άμβωνας της εκκλησίας, έργο των Γεωργίου και Λαζάρου από την στέρνα της Τίνου, οι γλύπτες, οι φυτάλιδες είναι, και ο επιτάφιος στο τέμπλο της εκκλησίας με τον ναζαρινό ύφος, το τέμπλο νεοκλασικό, ψευτομπαρόκ είναι, αλλά εικόνες είναι το λεγόμενο ναζαρινό ύφος, Αγία Ειρήνη
Ναζαρινή τέχνη, εκκλησία της Αγίας Ζώνης στην Κυψέλη, και βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος διδάσκει σύμφωνα τις πράξεις των Αποστόλων στην Αθήνα, και η Ναζαρινή τέχνη είναι του Αγίου Λουκά που ιδρύθηκε στη Ρώμη για να αντισταθμίσει το πομπόδες του Μπαρόκ, και η τέχνη καταλήγει να γίνει φωτογραφική, και πάλι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος κηρύττει το λόγο στην Αθήνα. Ναζαρινή τέχνη που μετά από την απελευθέρωση της Ελλάδος και την ίδρυση του νέου κράτους, υπήρχε στην Ευρώπη η Ναζαρινή τέχνη, και αυτή ήταν που ακολούθησαν όλες οι εκκλησίες ελεύθερης Ελλάδος. Μεγάλη Παρασκευή, εκκλησία της Αγίας Ζώνης στην Κυψέλη, και ολόκληρος ο ναός είναι ένα αριστούργημα, ένα έργο τέχνης, της Ναζαρινής τέχνης, που όπως είπα επικράτησε μετά την απελευθέρωση. Ιδρύθηκε στον Άγιο Λουκά, στην αδελφότητα Άγιος Λουκάς της Ρώμης, και βλέπουμε ολόκληρη την εκκλησία με τοιχογραφίες της Ναζαρινής τέχνης, που ταυτόχρονα υπήρχε και ο ρομαντισμός και ο κλασικισμός. Υπάρχουν διαφορές βέβαια στις τεχνοτροπίες, αλλά στην Ελλάδα επικράτησε η λεγόμενη Ναζαρινή τέχνη, Άγιος Λουκάς της Ρώμης. Και η εκκλησία είναι μια πάρα πολύ όμορφη εκκλησία, Αγία Ζώνη στην Κυψέλη, και φαίνεται εδώ ο Χριστός τη στιγμή που ευλογεί το νερό να γίνει κρασί. Εκκλησία Αγία Ζώνη στην Κυψέλη, Ναζαρινή τέχνη, σήμερα είναι, έχει ξεχαστεί εντελώς, και είναι και πάρα πολύ δύσκολα να μπορέσουν οι ζωγράφοι να φτιάξουν αυτή την τέχνη. Όπως είπα, άρχισε η Ναζαρινή τέχνη από Γερμανούς στη Βιέννη και κατέληξε να επικρατήσει στην αδελφότητα του Αγίου Λουκά στη Ρώμη. Πάλι βλέπουμε το εσωτερικό της Αγίας Ζώνης που είναι κατάφορτη, και η εκκλησία της Αγίας Ζώνης στην Κυψέλη με τοιχογραφίες αυτού του ύφους. Πάλι βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο στην Αθήνα την ώρα που διδάσκει. Από την εκκλησία της Αγίας Ζώνης, καθαρίζω γραφική, και θέλανε να αποφύγουν οι Ναζαρινοί από το πληθωρικό και πομπόδες του Μπαρόκ, αλλά κατέληξαν στο να κάνουν μια φωτογραφική ζωγραφική. Δεν είναι Μπαρόκ, είναι προς το φωτογραφικό αυτή η Ναζαρινή τέχνη, η οποία βέβαια με τον Φώτη Κόντεγκουλ έχει καταληφθεί και αυτή από την Ελλάδα, και τώρα κάνουν αυτά τα βυζαντινά, τα οποία δεν είναι κατά τη γνώμη μου καθόλου ωραία. Ολόκληρη η εκκλησία της Αγίας Ζώνης στην Κυψέλη στην Αθήνα, ένας ωραιότατος Χριστός επί του όρους ομιλία, ο οποίος διδάσκει ο Χριστός, είναι φωτογραφικό το έργο, πάρα πολύ ωραία ζωγραφική, και είναι τόσο δύσκολη να γίνει αυτή η τέχνη σήμερα που ούτε και επιζωγραφίσεις όταν γίνουν πάλι φαίνεται δεν τις πετυχαίνουν. Όπου χρειάζονται συντηρήσεις, ούτε και τη συντήρηση δεν ξέρουν ακόμα να κάνουν καλά. Εδώ είναι η ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς, ολόκληρη η εκκλησία είναι κατάφορτη με αυτή την Ναζαρινή τέχνη, εκκλησία της Αγίας Ζώνης στην Κυψέλη. Πάλι βλέπουμε εδώ ολόκληρη την εκκλησία της Αγίας Ζώνης, ο Τρούλος, είναι μια, κατά τη γνώμη μου, η ομορφότερη εκκλησία σε θέμα της Ναζαρινής τέχνης, και κάποιος μπορεί να έρθει εδώ για να δει αυτή την όμορφη εκκλησία με την Ναζαρινή τέχνη που, όπως είπα, επικράτησε μετά από την απελευθέρωση του 1830 το νέο κράτος, επικράτησε να ζωγραφίζεται στις εκκλησίες αυτή η τέχνη μέχρι και το 1930, στην εποχή του Μεσοπολέμου, οπότε ο Κόντογλου είχε τέτοια δύναμη αυτός ο άνθρωπος που διαγράφει και ολόκληρη αυτή η τέχνη, και κάνουν σήμερα τα λεγόμενα νεοβυζαντινά. Και πάλι βλέπουμε ολόκληρη την εκκλησία της Αγίας Ζώνης στην Κυψέλη. Άγιος Κωνσταντίνος στον Πειραιά, ο Χριστός του Τρούλου, ακολουθεί και αυτή η εκκλησία το Ναζαρινό ύφος, μου άρεσαν και τα πήρα. Είναι ο Παντοκράτορας, ο Χριστός του Τρούλου, του Αγίου Κωνσταντίνου στον Πειραιά. Η οροφή της Βυζαντινής Εκκλησίας είναι Ναζαρινό ύφος και εδώ, του Αγίου Νικολάου Ραγκαβέ στην Πλάκα, ωραιότατη τη χωραφία και αυτή. Και εδώ είναι πάλι στον Άγιο Κωνσταντίνο στον Πειραιά, η Πλατιτέρα των Ουρανών, και αυτή φτιαγμένη στο λεγόμενο Ναζαρινό φωτογραφικό ύφος, η Πλατιτέρα του Αγίου Κωνσταντίνου στον Πειραιά. Ο Τρούλος του Αγίου Κωνσταντίνου στον Πειραιά με τους Ευαγγελιστές ακολουθούν το Ναζαρινό ύφος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που υπάρχει.
και οι εικόνες του τέμπλεου του Αγίου Κωνσταντίνου στον Πειραιά είναι ίσως οι ωραιότερες εικόνες που έχω δει σε εκκλησία στο τέμπλο του Αγίου Κωνσταντίνου στον Πειραιά. Ο Χριστός, ο Άγιος Ιωαννίσιος, ακολουθούν το Ναζαρινό ύφος, που και αυτό βέβαια με τη σειρά του είχε ακολουθήσει τα πρότυπα της Αναγέννησης και του Τιτσιάνου, και θέλανε να ξεφύγουν από το πομπόδες και πληθωρικό του μπαρόκ και καταλήξανε στο φωτογραφικό. Ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Γελένη με το Σταυρό και η Θεοτόκος στο τέμπλο του Αγίου Κωνσταντίνου στον Πειραιά, ο Χριστός Παντοκράτορας από το ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στον Πειραιά, Ναζαρινό ύφος, Μεγάλη Παρασκευή, ο επιτάφιος της εκκλησίας, ένας μπαρόκ ωραιότατος νεοκλασικός επιτάφιος. Τον έβαλα γιατί είναι το ίδιο ύφος το οποίο επικρατούσε στην Ελλάδα για πάνω από 110 χρόνια, μέχρι που ο Φώτης ο Κόντογλου τα ανέτρεψε όλα αυτά και τώρα γίνονται βυζαντινά. Το τέμπλο της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου στον Πειραιά είναι το λεγόμενο Ναζαρινό και όμορφο ύφος που επικρατούσε για πάνω από 120 χρόνια στον Πειραιά. Πάλι η οροφή του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην πλάκα, η εκκλησία είναι 12ου αιώνος, αλλά έχει μέσα πάρα πολλά νεότερες τοιχογραφίες. Και εδώ αυτός ο Χριστός με το Αγιοπατήριο είναι η πύλη της ωραίας πύλης. Είναι η εκκλησία της Αγίας Εκατερίνας στην πλάκα, ο Χριστός με το δισκοπότηρο στο χέρι, είναι και αυτή η εικόνα η λεγόμενη Ναζαρινή, καθώς και ολόκληρο το Αγενώρος μέχρι και αργά, όταν λέω αργά το 1950, ζωγράφησαν στο λεγόμενο Ναζαρινό ύφος, η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης επί της Αιώλου. Η εκκλησία είναι νεοκλασική και οι τοιχογραφίες όλες είναι Ναζαρινές. Ωραιότατος άμβανας εκκλησίας, τον σκαλιστός άμβανας, ο επιτάφιος των Γεωργίου και Λαζάρου Φιταλιδών από την Ιστέρνα της Τίνους των Μεγάλων Γλυπτών, ο επιτάφιος της εκκλησίας που έχει γρίπες επάνω, ακολουθεί την εποχή, όλα ακολουθούν την εποχή του νεοκλασικισμού, Ναζαρινή τέχνη από την Αναγέννηση, το οποίο βέβαια σήμερα δεν γίνονται, και εδώ είναι αυτός ο Χριστός, είναι από τον τρούλο του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά. Ωραιότατη τοιχογραφία, Άγιος Νικόλαος στον Πειραιά, ο τρούλος, μεγάλη εκκλησία, μαρμάρινη και ολόκληρη εκκλησία, οι τοιχογραφίες είναι του Ναζαρινού ύφους, η θόλη του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά με τους Αποστόλους, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος ζωγράφησε και τη Θεοτόκο, και δίπλα είναι ο Ευαγγελιστής Μάρκος, το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο το γνωστό, η θόλη της εκκλησίας, και μέσα σε κύκλους είναι διάφοροι Άγιοι, καθώς φαίνεται ολόκληρη μεγαλοπρέπεια της τοιχογραφίας, και πάλι ο Ευαγγελιστής Μάρκος, τοιχογραφίες από τους θόλους του Αγίου Νικολάου του Πειραιά, είναι η λεγόμενη Ναζαρινή τέχνη, καθώς τον τελευταίο καιρό η εκκλησία δέχεται και καθαρισμό και συντήρηση. Ο Ευαγγελιστής εδώ φαίνεται ο Ματθαίος με τον Άγγελο, το σύμβολο του Ευαγγελιστή Ματθαίου που είναι ο Άγγελος. Συνεχίζοντας, Άγιος Νικόλαος Πειραιά, η Πλατιτέρα των Ουρανών, μια πάρα πολύ ωραία ζωγραφική, η Πλατιτέρα των Ουρανών στην αψίδα της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου του Πειραιά, είναι Ναζαρινό ύφος, άγγελοι πολλοί πλαισιώνουν τη Θεοτόκο, Ναζαρινό ύφος, πάρα πολύ καλή δουλειά, ωραίος πίνακας που τον βλέπεις και τον θαυμάζει κανείς, οι άγγελοι, πάρα πολύ παραστατική, Ναζαρινή ζωγραφική που όπως είπα επικρατούσε σε όλους τους ναούς της νεότερης Ελλάδος, ολόκληρο το εσωτερικό του Αγίου Νικολάου του Πειραιά, το οποίο τον τελευταίο καιρό το έχουν συντηρήσει. Η εκκλησία εδώ φαίνεται ολόκληρη του Αγίου Νικολάου του Πειραιά, ο θόλος επάνω, ο μεγάλος θόλος της εκκλησίας, η θόλη είναι μεγάλη εκκλησία και από τις ωραιότερες εκκλησίες που έχει ο Πειραιάς, οι Ευαγγελιστές στους τρούλους, ο μεγάλος πολυέλαιος, οι γυναικονίτες είναι δεξιά και αριστερά, και το τέμπλεο, ο αρχιερατικός θρόνος και ο άμβωνας είναι έργα των Τίνιων Γλυπτών και μαρμαρογλυπτών του 19ου αιώνα, καθώς η εκκλησία έχει γίνει γύρω στο 1890 και έχει ζωγραφιστεί με στο Ναζαρινό ύφος το πίσω μέρος της εκκλησίας με μια πάρα πολύ ωραία τοιχογραφία που είναι ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος αρπάζεται να πάει στον ουρανό, και πάλι βλέπουμε τον τρούλο της εκκλησίας με τον Χριστό επάνω,
Τον τελευταίο καιρό έχει συντηρηθεί η εκκλησία, η Θεοτόκος στην αψίδα του ιερού και ολόκληρη η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά. Πάρα πολύ ωραία και καλή εκκλησία. Ο Άγιος Γεώργιος, η γέννηση, όλες οι τουγραφείς είναι του λεγόμενου Ναζαρινού ύφους. Έχει συντηρηθεί τον τελευταίο καιρό η εκκλησία και φαίνεται εδώ ολόκληρος ο Πειραιάς.